Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, για μια φορά ακόμη ζούμε τις τραγικές και οδυνηρές συνέπειες από την εγκληματική πολιτική ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, συνέχεια των προηγούμενων αστικών κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ. Ως κόμμα έχουμε αναδείξει πολύπλευρα το μέγεθος των καταστροφών και τις επιπτώσεις στο λαό. Μαζί με τα δάση, τις καλλιέργειες, τα σπίτια, τα ζώα, έγιναν στάχτη και κυβερνητικές μεγαλοστομίες περί ετοιμότητας. Θα μείνουν μάλιστα στην ιστορία ως μνημείο πολιτικού θράσους οι δηλώσεις του πρώην Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κυρίου Χρυσοχοΐδη, ότι είχε γίνει μια καταπληκτική, πρωτότυπη δουλειά όσον αφορά την αντίληψη και την κατανόηση του προβλήματος της πυροπροστασίας. Τα 1.300.000 καμένα στρέμματα δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, γεωργικών καλλιεργειών, οι καταστροφές κατοικιών, κοπαδιών, λαϊκών περιουσιών διάψευσαν τραγικά τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές πήρε το μάθημά της. Έτσι, από τη Γλασκόβη ο Πρωθυπουργός, αφού έριξε τις ευθύνες για τις πρωτοφανούς έντασης πυρκαγιές στην κλιματική κρίση, περιέγραψε τους άξονας της κυβερνητικής πολιτικής της πράσινης μετάβασης. Αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τη μεγάλη αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας, ενώ δήλωσε ότι θα εισάγει το πρόγραμμα «Απάτητα βουνά» για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των βουνών και ένα νέο κλιματικό νομοσχέδιο. Τέλος, συμφώνησε στη δέσμευση των 100 από τις πάνω από 200 χώρες που συμμετείχαν στη διάσκεψη της Γλασκόβης να σταματήσει η αποψήλωση των δασών έως το 2030. Λέτε να εννοεί βουνά απάτητα από τις ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά, τις τουριστικές επιχειρήσεις, τις βίλες και τα τουριστικά χωριά και όλα αυτά χωρίς αποψήλωση των δασών. Ας δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τα άμεσα μέτρα προστασίας των καμένων, άμβλησης των επιπτώσεων από τις καταστροφές και αποζημιώσεων στους πληγέντες, στις περιουσίες, στα προϊόντα, περιορίζονται στην έγκριση εκτάκτων χρηματοδοτήσεων ψίχουλα για να λειτουργήσουν ως πυροσβέστες της δικαιολογημένης αγανάκτησης των κατοίκων της Εύβοιας και των άλλων περιοχών. Η κυβέρνηση δεν έχει αλλάξει προσανατολισμό σε σχέση με την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων. Το νήμα που τη συνδέει είναι ότι αντιμετωπίζουν τα δάση ως εμπόρευμα και πεδίο κερδοφορίας για τους μονοπωλιακούς ομίλους στη λογική του κόστους-οφέλους. Χαρακτηρίζεται από την αποφασιστικότητά της, αξιοποιώντας τις καταστροφές, είτε πυρκαγιές είναι είτε πλημμύρες, να επιταχύνει τα σχέδια της καπιταλιστικής ανάπτυξης ιεραρχώντας περιοχές όπως τις Βόρειας Εύβοιας. Ενώ καταβάλει έντονη προσπάθεια ενσωμάτωσης των πυροπλήκτων, απορρόφησης της αγανάκτησης και αποπροσανατολισμού του λαού, αξιοποιώντας κάθε σύμμαχό της για αντιστροφή της πραγματικότητας, για το ποιοι οφείλονται και προς όφελος ποιον υλοποιούνται τα κυβερνητικά μέτρα. Ως νέα λύση εμφανίζει την διαμόρφωση αναπτυξιακού σχεδίου ανασυγκρότησης στο πλαίσιο των γνωστών ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων, τα γνωστά όχι. Αυτό το σχέδιο έχει ως κίνητρο την άμεση ενίσχυση των ομίλων και όχι την ανάπτυξη έργων υποδομών που θα ικανοποιούν λαϊκές ανάγκες και το φυσικό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκει την ένταξη των δασών στον ευρύτερο τουριστικό και αγροδιατροφικό τομέα. Για την εξυπηρέτηση ακριβώς αυτού του προσανατολισμού μαζεύονται ήδη επιχειρηματικά κοράκια με πράσινη προβιά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι μεγάλος επιχειρηματικός όμιλος που δραστηριοποιείται στον αγροδιατροφικό τουρισμό χρηματοδοτεί τη μελέτη οργάνωσης του τομέα. Επιδιώκει επίσης την ένταξη και των ρητινοκαλλιεργητών των πυρόπληκτων περιοχών στο λεγόμενο διευρυμένο πλέγμα στήριξης, που αποτελεί προσπάθεια εξαγοράς και ενσωμάτωσης στα σχέδια της αστικής τάξης για την περιοχή. Ουσιαστικά αυτό το πλέγμα είναι ένα πλέγμα σταδιακής εξόδου από την παραγωγή, αλλαγής του επαγγέλματος της ρητινοκαλλιέργειας και επιδίωξη μετατροπής τους σε επιχειρηματίες, κυρίως του τουρισμού, της μεταποίησης,
βιοτεχνίας, οικοτεχνίας, αγροτουρισμού. Για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής δημιούργησε ως συντονιστικό εργαλείο αλλά και ως εργαλείο ενσωμάτωσης του λαού της περιοχής την Επιτροπή Ανασυγκρότησης Μπένου, αφού όπως οι ίδιοι ομολογούν για τα σχέδια που θα συντονίζει η Επιτροπή θα πρέπει να υπάρχουν καθολικές συνέργειες και συνενέσεις. Η κυβέρνηση επιδιώκει να πείσει ότι το ζήτημα των δασικών πυρκαγιών είναι κυρίως ένα επιχειρησιακό τεχνικό ζήτημα. Παρά το ότι αναδείχθηκε η ανάγκη οργάνωσης των επίγειων δυνάμεων με κύριο βάρος στην πρόληψη, δίνει το βάρος σε ενίσχυση των εναέριων μέσων, ενώ είναι γνωστό παγκόσμιο στους ειδικούς επιστήμονες ότι τα εναέρια μέσα μόνο βοηθούν στην κατάσβεση. Ακόμη, δίνει βάρος στην αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας σε τεχνολογικό εξοπλισμό για παρακολούθηση και έγκαιρη προειδοποίηση. Αξιοποιεί σε αυτή την κατεύθυνση την εικόνα που κυριαρχούσε στα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης κατά την περίοδο των δασικών πυρκαγιών, στην οποία κυρίαρχο ρόλο στην εικόνα έπαιζαν τα εναέρια μέσα, οι φλόγες και η απελπισία των κατοίκων που ζητούσαν απεγνωσμένα αεροπλάνα και ελικόπτερα. Εικόνες που στηρίζουν τις κυβερνήσεις και εμπορεύονται ακόμα και τις καταστροφικές και τις καταστροφές από τις δασικές πυρκαγιές, δημιουργώντας ταυτόχρονα αυταπάντες στον κόσμο ότι δήθεν αφού δεν μπόρεσαν τα αεροπλάνα και ελικόπτερα δεν γινόταν τίποτε περισσότερο. Οι πυρκαγιές και τις πυρκαγιές τις βίνουν εξειδικευμένες επίγειες δυνάμεις που είναι διασκορπισμένες μέσα στο δάσος με ιδιαίτερη για κάθε δασικό οικοσύστημα οργάνωση στο πλαίσιο ενός σύγχρονου αντιπυρικού σχεδιασμού με κύριο βάρος στην πρόληψη και εκπαίδευση για την πρώτη προσβολή στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των δασών. Το πιο βασικό είναι ότι με πρόσχημα την αντιπυρική προστασία η κυβέρνηση αλλάζει τον προσανατολισμό της στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ και σε θέματα πολιτικής προστασίας, μετατρέποντάς την στην ουσία σε στρατιωτικού χαρακτήρα και όχι μόνο επιχείρηση. Με πρώτο βήμα τη γνωστή μετεκπαίδευση 80% δασοκομμάτων στο Αμέρικα. Η αναφορά του κυρίου Στυλιανίδη ότι το Υπουργείο θα παρέμβει και στη διαδικασία αντιπυρικής προστασίας των δασών με υλοποίηση αντιπυρικών ζωνών, καθαρισμών κλπ, τα οποία δεν μπορούν να γίνουν αποσπασματικά αν δεν εντάσσονται στην ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών, οδηγεί σε υποκατάσταση της υποστελεχωμένης, απαξιωμένης και υποχρηματοδοτούμενης δασικής υπηρεσίας από τη διαχείριση των δασών. Κυρίως όμως, ανοίγει το δρόμο διεύρυνσης της ιδιωτικοποίησης των τομέων της διαχείρισης των δασών σε ιδιωτικούς ομίλους που θα αξιοποιήσουν την τζάμπα βιομάζα για να ενισχύσουν την αγορά της μεταποίησης των πέλετ κλπ. Συμπερασματικά λοιπόν, η δημιουργία του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας αποτελεί ευκαιρία ενίσχυσης κρίσιμων κατασταλτικών μηχανισμών στο όνομα της δίθεν πολυδιάστατης περιβαλλοντικής πολιτικής και της συμβολής στην ενίσχυση της κερδοφόρας δράσης των μονοπωλιακών ομίλων. Τον ίδιο στόχο υπηρετεί η αναβίωση του χορηγικού θεσμού του αναδόχου αποκατάστασης και αναδασώσεων, που θα μπορούν να ενταχθούν διάφορα γνωστά και μη εξαιρετέα ευαγή σε εισαγωγικά ιδρύματα και όμιλοι για να χρηματοδοτήσουν δασοτεχνικές μελέτες και έργα αποκατάστασης, αναδάσωσης, αντιδιαβρωτικά έργα ανάσχεσης, αντιπλημμυρικά, σε περιοχές που έχουν καεί με πρόσχημα την άμεση υλοποίησή τους. Το πρώτο βήμα έγινε με τον ορισμό αναδόχων στην πυρόπληκτη περιοχή της Λίμνης, στη Βόρεια Εύβοια. Οι εταιρείες ΕΡΕΝ ΕΛΛΑΣ, που τι περίεργο, η εταιρεία ΕΡΕΝ ΕΛΛΑΣ, που τι περίεργο δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία αεολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ελλάδα και η ΔΕΗ ήταν οι δύο πρώτες. Στη ΔΕ Βαρυπόμπη ο ανάδοχος έχει το όνομα Coca-Cola. Ο θεσμός αυτός αποτελεί εργαλείο εκχώρησης και ιδιωτικοποίησης αντικειμένων της διαχείρισης και προστασίας των δασών, διευρύνει τη δράση των επιχειρηματικών ομίλων. Η ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος, η ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών από κάθε κίνδυνο, ιδιαίτερα από τις πυρκαγιές, με ενιαίο αντιπυρικό σχεδιασμό και βάρος στην πρόσληψη και διαφορετική οργάνωση των επίγειων δυνάμεων, τις πλημμύρες και τους σεισμούς,
απαιτεί ανάπτυξη με γνώμονα το σύνολο των κοινωνικών αναγκών και όχι το καπιταλιστικό κέρδος που υπηρετεί το πράσινο New Deal σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες. Απαιτεί διαφορετική κοινωνική οργάνωση. Από την πλευρά μας δεν θα πάψουμε να αποκαλύπτουμε τη μεγάλη αλήθεια ότι δεν υπάρχει προστασία του περιβάλλοντος ανεξάρτητα από τις σχέσεις και το κίνητρο της παραγωγής κάθε κοινωνίας, από το χαρακτήρα των σχέσεων παραγωγής και ιδιοκτησίας. Η κατάργηση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, στη γη, στα βουνά, στα ποτάμια, στα δάση, είναι ο άξονας που επιτρέπει τον κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό της παραγωγής με τρόπο ώστε να ικανοποιούνται συνδυαστικά οι ανάγκες των εργαζομένων. Ο ριζικά διαφορετικός δρόμος ανάπτυξης, η εργατική εξουσία, ο σοσιαλισμός, κομμουνισμός, που θα υπηρετεί το σύνολο των διευρυμένων λαϊκών αναγκών και όχι το κέρδος και θα εξασφαλίζει την προστασία του λαού από κάθε φυσική καταστροφή και του περιβάλλοντος. Σε αυτόν τον αγώνα, το οποίο το δρόμο ανοίγουμε από σήμερα, παλεύοντας για την προστασία της ζωής και των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης και των λαϊκών δυνάμεων, καλούμε πλατιά την εργατική τάξη, τις λαϊκές δυνάμεις, ενάντια στον πραγματικό αντίπαλο, την αστική τάξη, το κράτος και τις κυβερνήσεις της που έχουν την πολιτική ευθύνη για όλες τις καταστροφές και θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.